Γεια σας ομάδα, Λάμπρος City εδώ σε ένα ακόμα βίντεο για το FIFA 23 με τον απόλυτο GOAT των Shapeshifters να μετατρέπεται σε icon κάρτα. Level 38, 85 plus επί 5. Η ώρα των τελευταίων redeems από το Season Progress. Level 39, 86 plus. Και level 40. Μεταξύ του Titan Del Piero, του πακέτου 85 plus επί 25 και του Player Pick 4 επιλογών, 90 plus, Prime Team of the Year, Birthday και Titan Icon. Προφανώς πάει για το Fodder πακέτο. Fodder Pack 85 plus επί 25, έτοιμο να φέρει και ακραίο Fodder στο club, αλλά και ταυτόχρονα προφανώς να πακάρουμε κάποιον ακραίο Shape Shifter. 84 plus επί 2, πρώτο πακέτο. Vamos. Δεν έχει Shape Shifter, χρυσή κάρτα, Αγγλία, Cam, δεν είναι καν Walkout, είναι ο Mount 84. 86 plus επί 2. Χρυσό walkout, δεν θα έχει Shape Shifter μέσα. Θα τον έχει βγάλει πρώτο λογικά. Είναι ο trend, ο χρυσός. 85 plus επί 5. Πριν πάμε στο μεγάλο πακέτο, χρυσό walkout, αυτό είναι καλό σημάδι. Μπορεί να έχει Shape Shifter μέσα. Είναι striker, είναι ο Harry Kane. 89. Δεν έχει Shape Shifter. Έχει Cross, Miller, Laporte και Szczęsny. Εδώ τώρα είναι η μεγάλη στιγμή. Το τελευταίο πακέτο από το level 40, το τελευταίο level από το Season Progress, 85 plus επί 25. Vamos. Πάμε για κάτι ακραίο. Μας δίνει χρυσό walkout, προφανώς, είναι Πολωνία, είναι striker, είναι ο Lewandowski και πάρα πολύ καλό rating. Και τώρα έχει σημασία τι άλλο έχει μέσα. Πρώτη σελίδα έχουμε Courtois, Oblak, Ter Stegen, Haaland, Navas, Verratti, Rodri, Trapp, Parejo, Milinkovic, Savic, Barella. Όλη πρώτη σελίδα είναι walkouts. Δεύτερη σελίδα. Oh wow. Εξαιρετικό Fodder, 0 Shape Shifter. Απίστευτο. Το 85 plus 25 μου έδωσε full Fodder, full crafting material, αλλά κανένα Shape Shifter. Οπότε είχε ένα καλό, είχε ένα κακό. Όλο αυτό βέβαια οδήγησε σε αυτό εδώ το pick, το 90 plus icon. Ώρα να μάθουμε τι κρύβει το pick. Prime, Team of the Year, Birthday, Titan Icon. Τι επιλογές θα έχω. Ανοίγω το pick. Και μέσα έχουμε. Oh wow. Πούσκας, καλώς ήρθες. Μέχρι να πας και εσύ σε κάποιο επόμενο πάλι SBC. Βλέπω Ζόλα. Ζόλα σε υψηφτέρο, όπα περίμενε. Ζόλα κάμε 95 rating. Όπα φαίνεται πάρα πολύ καλός. Με 6 ομάδες μισό. 6 ομάδες οι οποίες οι 3 θα είναι bronze, silver και ο δανεικός. Για να δούμε την κάρτα. 5-4 high medium, 5-6 ύψος. Cam LMLW. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίος, μ' αρέσει το dribbling του και λόγω σωματότυπου θα είναι ακόμα πιο ευκίνητος. Έχει πολύ ωραία shooting stats και finishing βλέπω εδώ και από τρέτς έχει finesse shot outside foot shot, πολύ ωραίος ο Ζόλα και ζητάει bronze, silver και τον δανεικό και μετά έχουμε 86, 87, 88 και πολύ καλό SBC. Πρέπει να έρθει ο Ζόλα. What? What? Τι έγινε μόλις τώρα? Άνοιξα random πακέτο από τον Gavi και έβγαλα Shape Shifter Maguire. Ο GOAT των GOATS. Απίστευτο. Τελευταία squad για να έρθει ο Ζόλα ο Shape Shifter στην ομάδα. Χρειάζεται ένας μόνο παίχτης για να μας δώσει το υπόλοιπο απαιτούμενο overall και στη θέση που θα πραγματοποιηθεί αυτό θα έρθει ο GOAT των GOATS, ο οποίος ήρθε στην ομάδα και θα προσφέρει με την υπέρτατη τιμή να γίνει Fodder, 95 rating, Harry Maguire φέρνει τον Ζόλα στην ομάδα. Τσόλα, πάμε ντεπούτο και 1-0. Τσόλα, ω, καλό ήταν. Δεν offside. Τέλειο. Πάμε 2-1. Ωραίο. Καλό ήτανε.
καλά, τι πήγαινε κανένα εδώ Ζόλα. Ζόλα, απίστευτη παλιά. Τσεχ. Τρομερό γκολ. Goat Ronaldo. Συμφωνούμε. Ωραίο όνομα έχει. Μπονούτσι, Χεσούς Νάβας, Ρούντιγκερ, Τσεχ. Ζόλα το φινές. Ου! Ναι ρε Τσεχ παιχταρά, πάμε. 1-0. Τι σκόρι. Ρέσκουι. Σάβιτς με το... Αριστερό, αντί για δεξί πήγα να πω. Τι έβαλε! Ζόλα. Πω! Πω. 2-0. Πάμε ρε Ζόλα. Τρομερό. 3-0. Πω τι πήγε να γίνει. Αυτό περίμενα. Εμπαπέ. Πάμε ρε παίχτη. 1-0. Δεν offside. Τέλειο. 2-0. Πω, κορυφαίο γκολ. 3. Red Squid. Gianfranco Zola, Shapeshifters Icon, τρομερό SBC. Έχω προλάβει και έχω παίξει μαζί του 5 παιχνίδια. Έχει 4 γκολ, 3 assist από τη θέση του Camp στο 4-2-3-1 που χρησιμοποιώ. Και μπορώ να πω με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία πως αυτός εδώ ο παίκτης είναι καρτάρα. Ένα κράμα δεξιοπόδαρου μέση με 5 skill moves. Τον έχω με το engine chemistry, καθώς το engine τον κάνει explosive από control που είναι από μόνος του. Είναι καταπληκτικός, έχει τρομερή πάσα, έχει τρομερό shooting, έχει πάρα πολύ ωραίο dribbling. Και για όποιον ενδιαφέρεται να κραφτάρει τη συγκεκριμένη κάρτα για το χώρο του κέντρου στη θέση του Camp, είτε σαν κεντρικό Cam, είτε σαν πλάγιο Cam ή και σαν πλάγιος παίχτης, με το engine chemistry είναι ό,τι πρέπει. Κάτι βέβαια που δεν χρειάζεται κανένα chemistry για να γίνει καλύτερο είναι το like στο βίντεο που είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως επίσης και η εγγραφή σας στο κανάλι, ειδικά αν είστε καινούργοι, το καμπανάκι για να μην χάνετε καμία ειδοποίηση και μέχρι την επόμενη φορά, ομάδα, καλό grind!